Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η Evros.gr από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όπου για ακόμα μια ημέρα βρισκόμαστε σε προεκλογικό mode. Για σήμερα όμως, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 λεπτά, μπορεί και λιγάκι παραπάνω, θα αφήσουμε το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και θα πάμε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Τσόνη, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του νυν Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Θανάση, καλησπέρα και καλώς ήρθες. Καλησπέρα Μαρίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ενικό, γιατί μπορεί να είμαστε εδώ σε προεκλογικό mood, αλλά γενικότερα θα μιλήσουμε απλά, καθημερινά, έτσι όπως έχουμε να συνηθίσει να κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Χωρίς ξύλινο λόγο, χωρίς πολιτικό λόγο και χωρίς κάποιες γραμμές. Χαίρομαι πολύ για το πλαίσιο της συζήτησης το οποίο έθεσες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από σένα. Γνωρίζουμε ότι είσαι ευρύτης, είσαι ντόπιος, η καταγωγή σου είναι από το Διδημότυχο, αλλά δραστηριοποιείς επαγγελματικά στην Αλεξανδρούπολη. Έχεις τελειώσει φαρμακευτική. Πολύ σωστά. Η καταγωγή μου είναι από το Διδημότυχο Εύρου. Γεννήθηκα εκεί. Μεγάλωσα, πήγα σχολείο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Όταν τελείωσα το σχολείο πήγα φαρμακευτική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αφού τελείωσα τη σχολή, κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές και κάποια εξειδίκευση, επιστρέψαμε εδώ στην πόλη. Πάντα ήταν το όνειρό μου να γυρίσω στην πόλη, γιατί αγαπάμε τον Εύρο, αγαπάμε τη Θράκη και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον τόπο αυτό. Γιατί θεωρώ αυτή τη στιγμή και ένα χρέος προς τους φίλους, κολλητούς, αδερφούς που έχουν φύγει εδώ από την περιοχή, έφυγαν από τη χώρα προκειμένου να βρουν δουλειά, προκειμένου να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι χρέος μας κάποιοι άνθρωποι να μείνουμε εδώ και να το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Δεν το σκέφτηκες, δηλαδή δεν μπήκες καν στον πειρασμό, γιατί είχες την ευκαιρία να μείνεις σε κάποια άλλη πόλη και ενδεχομένως να πας και στο εξωτερικό. Ήσουν σίγουρος δηλαδή πως θα γυρίσεις στην Αλεξανδρούπολη? Ήμουνα σίγουρος και μάλιστα ήρθα εδώ με πολλές δυσκολίες, γιατί δεν είχα κάποιον στην οικογένεια που ήταν σχετικός με το χώρο και ξεκίνησα μόνος μου. Άνοιξα ένα φαρμακείο στο κέντρο της πόλης, όπου το διατηρώ τα τελευταία 12 χρόνια. Δραστηριοποιούμε εκεί πέρα. Μετά το εξέλιξα επαγγελματικά, ξεκίνησα δικές μου παραγωγές καλλιντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και έτσι ο Εύρος αποτέλεσε φαλτήριο να βγούμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί οι παραγωγές γίνονται εδώ και τα προϊόντα μας αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα πια. Ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα το οποίο στέλνεις και στους τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή και γενικά η παρουσία σου και το πώς το θέτεις, την παρουσία σου αυτή, το πλαίσιο το οποίο το θέτεις στην Αλεξανδρούπολη είναι αν μη τι άλλο πολύ θετική. Αλλά για να πάμε με την ενασχόλησή σου τώρα στα κοινά, θα ήθελα να μου πεις αρχικά πώς πήρες την απόφαση να κάνεις αυτό το μεγάλο βήμα. Και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, η αλήθεια είναι γιατί επέλεξες την περιφέρεια και όχι το Δήμο Αλεξανδρούπολης και έπεσες κατευθείαν στα βαθιά. Γιατί καταρχήν μας αρέσουν τα δύσκολα. Δεν είμαστε άνθρωποι που επιλέγουμε τον εύκολο δρόμο και τον δρόμο τον περπατημένο. Επέλεξα την περιφέρεια γιατί μου είχε γίνει πρόταση πριν μία τετραετία από τον αείμνηστο τον κύριο Παυλίδη να ασχοληθώ. Τότε δυστυχώς είχα αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στο επαγγελματικό μου κομμάτι και υπήρχαν κάποια οικογενειακά θέματα υγείας. Με αποτέλεσμα τότε δεν υπήρχε δυνατότητα να ασχοληθώ, αλλά του είχα υποσχεθεί ότι την επόμενη τετραετία γεροί να είμαστε, θα ασχοληθούμε. Εμείς είμαστε γεροί, δυστυχώς αυτόν τον άξιο άνθρωπο τον χάσαμε νωρίς. Ο ιδρυτής της παράταξης. Παρόλα αυτά το θεώρησα εγώ χρέος μου και τιμή από τη στιγμή που μου είχε γίνει τότε η πρόταση. Το είχα δηλαδή χρέος να ασχοληθώ αυτή την περίοδο από τη στιγμή που οι συνθήκες πια μου το επιτρέπουν. Και θα ήθελα να μου πεις τώρα κάποια πράγματα, μελλοντικά μιλώντας. Δηλαδή, βρισκόμαστε το Σεπτέμβριο του 2019, έχεις εκλεγεί και είσαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ένας ευρύτης περιφερειακός σύμβουλος. Πού θεωρείς ότι ποιους άξονες ανάπτυξης θα προβάλλεις και ποια αιτήματα εδώ της τοπικής κοινωνίας θα προτάξεις εσύ στο περιφερειακό πλαίσιο? Ναι, εγώ γενικότερα το μότο της καμπάνιας μου, ας το πούμε έτσι, επειδή γενικότερα μια άλλη ιδιότητά μου που δεν την ανέφερα στην αρχή είναι ότι είμαι και
ραδιοφωνικός παραγωγός και ασχολούμαι εδώ και εδώ. Σχεδόν συνάδελφος, σωστά. Σε άλλο μέσο. Συνάδελφος σε άλλο μέσο. Είναι το χόμπι μας, ας πούμε. Και γενικά, λόγω των ροκ επιρροών μας και τα λοιπά, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω ένα στίχο του Βασίλη Παπακουσταντίνου και ένα τραγούδι που λέει «Πάμε να γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε». Δηλαδή, πάμε να αλλάξουμε εμείς τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί γενικά ακούω πολύ κριτική, ακούω γενικά κριτική του καναπέ, ο κόσμος να κρίνει, αλλά γενικότερα η πλειοψηφία και νέοι άνθρωποι όχι μόνο δεν θέλουν να ασχοληθούν και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι μια επίπονη διαδικασία, δεν είναι εύκολη υπόθεση το να αφήσεις την οικογένειά σου, το να αφήσεις τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και να τρέξεις για την περιφέρεια. Εφησυχαζόμαστε, κάνουμε κριτική και όχι μόνο δεν συμμετέχουμε στις απαξιώνουμε τους θεσμούς, αλλά δεν συμμετέχουμε και στις διαδικασίες. Δηλαδή τώρα μου κάνει εντύπωση, έτσι που αρχίζω κάνω επαφή με τον κόσμο, ότι μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης λέει ότι εγώ καν δεν θέλω να κατέβω να ψηφίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και καλό. Θα απαξιωθεί η πολιτική γενικά. Θα απαξιωθούν οι θεσμοί. Και καλό τον κόσμο, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, ανεξαρτήτως πιστεύω, ακόμα και αν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να ψηφίσει, να ρίξει λευκό, να κατέβει. Δηλαδή να μην απαξιώνουμε τους θεσμούς. Ειδικότερα εμείς οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουμε όλο το μέλλον μπροστά μας. Και γενικότερα θα ζήσουμε σε μια χώρα η οποία μας ανήκει. Δηλαδή πρέπει να έχουμε άποψη. Πρέπει να έχουμε άποψη και με τις δικές μας δυνάμεις να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Εγώ δεν υπόσχομαι ότι αν με προτιμήσουν οι συμπολίτες μας και εγώ ότι θα αλλάξω τον κόσμο. Αλλά θα βάλω το δικό μου λιθαράκι και να είναι σίγουροι ότι θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις για το καλύτερο. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε κριτική για κάποια προβλήματα, για κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουμε γνώση της κατάστασης. Δηλαδή δεν είναι όλα όπως τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Οπότε καλά είναι να ενημερωνόμαστε, να διαβάζουμε, να συζητάμε με ανθρώπους που είναι στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, να μας λένε τα προβλήματα που έχουν και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να αποφασίσει και να κάνει αυτό που νομίζει σωστό. Και μιλώντας εδώ για τοπικές δυνάμεις σε επίπεδο περιφέρειας, δεν μπορούμε και να μην αναφερθούμε και στον ανταγωνιστή του κυρίου Μέτιου, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος εδώ του Επιμελητηρίου Εύρου, ο οποίος κατεβαίνει και αυτός για διεκδικεί την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το δικό του συνδυασμό Περιφερειακή Σύνθεση. Υπήρξε κάποιος ενδυασμός στο μυαλό σου να πας στο άλλο στρατόπεδο, στο απέναντι στρατόπεδο? Μιλάμε για έναν ευρύτη υποψήφιο, ο οποίος έχει ισχυρή επιχειρηματική παρουσία εδώ τα τελευταία χρόνια και φυσικά και υποψηφίους από τον Εύρο θα είναι. Μάλιστα. Καταρχήν να κάνω μία ένσταση, ας πούμε, σε αυτό που είπε στην αρχή. Δηλαδή δεν βλέπω τον κύριο Τοψίδη ανταγωνιστή, τον βλέπω συναγωνιστή από τη στιγμή που όλοι παλεύουμε για ένα κοινό καλό. Για το καλό αυτού του τόπου, την εξέλιξή του και τη βελτίωσή του. Έτυχε απλά, στρατεύτηκα εγώ με κάποιες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα πάλι μαζί θα είμαστε όλοι στους αγώνες. Αναγκαστικά θα συνεργαστούμε, όπως τώρα γνωρίζεις και με το αναλογικό σύστημα που υπάρχει, το εκλογικό. Άνθρωποι από όλες τις δυνάμεις θα εκπροσωπούν μέσα την περιφέρεια. Οπότε όλοι παλεύουμε για ένα κοινό καλό. Δεν μιλάμε για ανταγωνιστές και αυτά τα πράγματα πια πρέπει να σταματήσουν. Και όλοι οι άνθρωποι είμαστε με κάποιες αξίες. Οπότε, καλό είναι να τις ενώσουμε αυτές, να ενώσουμε τις αξίες, να ενώσουμε γενικότερα τις δυνάμεις μας, γιατί ο στόχος είναι κοινός. Και θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας όπως την αρχίσαμε. Έκανες μια αναφορά στον κύριο Παυλίδη, τον ιδρυτή της παράταξης, της οποίας αποτελείς και εσύ τώρα κομμάτι, η οποία ήταν το όνομά της τουλάχιστον τότε Περιφερειακή Αναγέννηση. Τώρα έγινε νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Γνωρίζουμε ότι και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου ήταν ένα κατεβίος ανεξάρτητος συνδυασμός. Ωστόσο, για την ενότητα της παράταξης λήφθηκαν άλλες αποφάσεις. Θα ήθελα να μας δώσεις εσύ το μήνυμα της καινούργιας παράταξης, της καινούργιας παράταξης που αντιπροσωπεύει και τον ομό μας. Το μήνυμα είναι αυτό που σου ανέφερα και πριν, το προσωπικό μου, είναι η αλλαγή που θέλεις εσύ. Δηλαδή, πάμε να γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να αυτοβελτιωθούμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον εαυτό μας και αυτό το μήνυμα θα περάσει μετά και στους υπόλοιπους. Να σου πω κάτι απλό για να το κάνουμε πιο, έτσι, πιο απλό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αξιώνουμε τουρισμό, να λέμε για Διδυμότυχο, για Δαδιά, για το Δέλτα του Εύρου, για τις Σφαίρες. Έχουμε στολίδια εδώ στην περιοχή, για τη Σαμοθράκη.
και να μην έχουμε οι ίδιοι ευρύτες επισκεφτεί ποτέ αυτές τις περιοχές. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς να αλλάζουμε. Όλοι οι ευρύτες πρέπει να πάνε να στηρίξουν αυτές τις περιοχές, να ενθουσιαστούν, γιατί όντως υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτός μετά ενθουσιασμός θα περάσει σαν κύμα και στον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό, να αρχίσουμε να αλλάζουμε τον εαυτό μας και μετά η αλλαγή θα έρθει από μόνη της. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρέθηκες εδώ σήμερα μαζί μας και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον αγώνα σου και μακάρι να στεφτεί και με επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Θανάσης Τσόνης, ο οποίος διεκδικεί την ψήφο μας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Χρήστου Μέτιου Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Μια καλή ευκαιρία να στηρίξουμε τον Εύρο και τον τόπο μας. Αυτά προς το παρόν. Για το υπόλοιπο ρεπορτάζ του Εύρου, η Εύρος.gr. Προς το παρόν, γεια σας.